Είναι Κυριακή μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, 30 λεπτά μετά τις 2 περίπου και εσείς είστε στο Sky και εμείς όλοι μαζί είμαστε ζωντανά στο σπίτι του Γιώργου Βουλγαράκη, της οικογένειας Βουλγαράκη και να πάμε λίγο στην Κατερίνα και να τη ρωτήσουμε πόσο συμμετέχει η Κατερίνα Βουλγαράκη στις πολιτικές αποφάσεις, γενικά στην πολιτική ενασχόληση του Γιώργου. Και όχι μόνο πόσο συμμετέχει, τους πολιτικούς τους κατηγορούν ότι το περιβάλλον, η γυναίκα παίζει πάντα καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις τους. Πώς λοιπόν η Κατερίνα το αντιμετωπίζει αυτό, τι έχει να απαντήσει μάλλον η Κατερίνα? Προσωπικώς δεν πιστεύω ότι τον επηρεάζει στις αποφάσεις του. Ότι τον βοηθάω όμως όταν χρειάζεται βοήθεια, τον βοηθάω ενεργά. Πάντως λες την άποψή σου, έτσι δεν είναι? Την άποψή μου τη λέω. Στη ζητάει πάντα. Συχνότατα δεν λαμβάνεται υπόψη. Στο βαθμό που ερωτάτε. Στο βαθμό που ερωτάτε. Και συχνότατα δεν λαμβάνεται και υπόψη. Αλλά δεν νομίζω ότι ο ρόλος ο δικός μου είναι αυτός. Εγώ όταν χρειάζεται βοήθεια προσπαθώ να είμαι δίπλα του να τον βοηθήσω. Είσαι κριτική απέναντι στις Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και γι' αυτό λέω ότι συχνότατα δεν με παίρνει. Έχουν υπάρξει δηλαδή φορές που έχεις διαφωνήσει ριζικά μαζί του, το έχεις πει, έχετε... Ναι. Ναι. Απλώς δεν περνάει το δικό μου. Είναι πολύ απλό. Πάντως, για να τον ρωτήσουμε τώρα τον Γιώργο, όταν θα σου πει κάτι η Κατερίνα, θα το λάβεις υπόψη σου? Για κάτι που έκανες, για κάποια απόφαση που πήρες. Να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Ναι. Αυτό το ύφος μου άρεσε. Ναι, όχι, ναι. Η Κατερίνα παραμονές εκλογών τον βοηθάει πάντα πολύ. Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι έχει ο κόσμος την τάση να γνωρίζει κάποιον άνθρωπο που είναι πολύ κοντά στον ίδιο, αν δεν μπορεί να γνωρίσει τον ίδιο, τον υποψήφιο. Ναι. Όπως είναι λογικό, παραμονές εκλογών, έχεις να κάνεις 10.000 πράγματα. Δεν μπορείς να είσαι παντού και πάντα. Έχεις να υποσχεθείς πολλά πράγματα. Αυτοί που υπάσχονται. Αυτό δεν με αφορά εμένα. Λοιπόν, συνεπώς, η συμβολή της Κατερίνας στην υπόθεση αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η αλήθεια είναι ότι πολιτικά, σε καθαρά πολιτικά ζητήματα, δεν τη ρωτάω πολλές φορές. Αποφασίζω μόνος μου. Φροντίζω να αποφασίζω μόνος μου. Αυτό συνέβη κυρίως γιατί έχω επηρεαστεί από την εποχή που ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Μητσοτάκης, είχε κατηγορηθεί πάρα πολύ, αδίκως κατά τη γνώμη μου, όμως είχε κατηγορηθεί, για τη συμβολή της οικογένειάς του στην πολιτική. Mm-hmm. Αυτό, ξέρεις, έχει μείνει σαν σύνδρομο σε μένα και προσπαθώ να περάσω στο άλλο άκρο, υποσυνήθητα, έτσι. Θα σε ρωτήσω κάτι πολύ απλό για να μας πεις ακριβώς τι συμβαίνει με την Κατερίνα και εσένα όσον αφορά τις πολιτικές αποφάσεις. Ήσουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, ήσουν υφυπουργός. Όχι στο πολιτισμό, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ήσουν υφυπουργός Περιβάλλοντος. Η Κατερίνα στο γραφείο πήγαινε, ερχόταν. Την έβλεπε ο κόσμος. Όχι, στο Υπουργείο. Στο Υπουργείο. Μόνο για να τον πάρω το βράδυ να βγούμε. Μόνο τότε. Στο πολιτικό μου γραφείο όμως ήταν. Άλλο το πολιτικό είναι. Στο Υπουργείο, όχι ποτέ. Γιατί κατηγορείστε γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ότι η γυναίκα μπαινοβγαίνει στο γραφείο. Όχι εγώ προσωπικά. Όχι. Κατηγορείστε πάντα το βάθος πολιτικών. Έχει ενεργό ρόλο η γυναίκα. Όχι, στο Υπουργείο. Και κοίταξε, αυτό που είναι πολύ καλό είναι ότι δεν ήθελε και να έρθει. Με κανέναν τρόπο. Δηλαδή, ξέρεις, πολλές φορές ξέρω συναδέλφους μου που ενδεχομένως θα ήθελαν η γυναίκα τους να μην είναι μαζί τους στο Υπουργείο και ερχόταν ενδεχομένως σε δύσκολη θέση. Ξέρεις, κάθε σχέση δεν οικοδομείται πάντα στις ίδιες βάσεις που οικοδομείται μια άλλη. Λοιπόν, εγώ μπορώ να πω ότι ήταν αυτονόητο και για μένα και για τη γυναίκα μου ότι στο Υπουργείο γίνεται μια άλλη δουλειά. Και αυτό αφορά την καθαρά πολιτική διαδικασία. Είναι ένα άλλο πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κρατήσει από προηγουμένως κάτι που είπε ότι δεν είναι δογματικός, έτσι. Δεν είναι δογματικός, δεν έχει κανένα πρόβλημα να επικροτήσει μια πράξη, μια ενέργεια, μια άποψη, πολιτικού αντιπάλου. Ναι. Να πάμε λοιπόν να δούμε ένα πολιτικό σου αντίπαλο αλλά και φίλο σου, νεαρό βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή επικρατείας, τον κύριο Βασίλη Τόγια, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας στο στούντιο του Φαλήρου, έτσι δεν είναι? Για το για καλό μεσημέρι. Η συντροφιά σας είναι πολύ ευχάριστη. Θα θέλαμε να είστε εδώ κοντά μας. Δεν με κάλεσε ο Γιώργος. Και να είμαι καφέ. Κύριε Τόγια, πόσο γνωρίζεστε με τον κύριο Βουλγαράκη? Κοιτάξτε, με τον Γιώργο του Βουλγαράκη, αν και έχουμε μια διαφορά στην ηλικία, πρέπει να πω ότι έχουμε κοινές εμπειρίες, κυρίως μέσα από μια διαδρομή στο φοιτητικό κίνημα. Και αν είναι και κάτι ιδιαίτερο που μας ενώνει, είναι ότι και οι δύο περάσαμε από επικεφαλής πολιτικών ολών, των δύο μεγαλύτερων, και ζήσαμε ένα φοιτητικό κίνημα κυρίως, που τότε άνθιζε, είχε άλλες αξίες και άλλες αρχές. Βέβαια, εκείνη την εποχή, όπως και τώρα, είμαστε σε διαφορετικά, ας πούμε, στρατόπεδα. Είμαστε εδώ που λέμε κλασική πολιτική αντίπαλη. Αλλά κλασική πολιτική αντίπαλη είναι αξιοπρέπεια, πιστεύω. Και εκτίμηση. Και αλληλοεκτίμηση πάντα. Και πρέπει να πω ότι όταν ξέρεις ότι ο πολιτικός αντίπαλος μπορείς και τον εκτιμάς και ταυτόχρονα ξέρεις πού διαφέρεις και δεν υπάρχει εκείνο το που ανθυποβλέπει ο ένας τον άλλον
με δογματισμούς και με προκαταλήψεις. Ο Γιώργος Βουλγαράκης αυτή την εντύπωση μου έχει δώσει, ότι δεν διακρίνεται από προκατάληψη και από δογματισμό, τότε πράγματι η πολιτική αποκτάει άλλο νόημα. Και μπορούμε να ξέρουμε πού διαφέρουμε και πού μοιάζουμε. Και εδώ για να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει αυτό το στοιχείο, αυτό το χαρακτηριστικό στις σχέσεις των νεαρών πολιτικών σήμερα, ή μήπως σπανίζει και αυτό, γιατί στις σχέσεις των παλαιότερων πολιτικών σίγουρα δεν υπάρχει. Ναι, κοιτάξτε, ο κόσμος έχει μια εντύπωση ότι οι πολιτικοί γενικά, όταν συγκρούονται πολιτικά, δεν λένε ούτε καλημέρα την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και κυρίως δεν είναι έτσι μεταξύ των νέων πολιτικών. Αυτό που σήμερα είναι το αιτούμενο είναι να μπορούμε να κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση, έντονη πολιτική αντιπαράθεση, αλλά να μην χάνουμε και την ανθρωπιά μας. Και νομίζω ότι οι νέοι πολιτικοί μπορούν να συμβάλλουν τα μέγιστα σε αυτό. Το αποδεικνύετε πάντως σήμερα εσείς οι δύο. Βλέπουμε ένα πολιτικό ήθος. Και όχι μόνο. Ξέρετε, με τον Γιώργο τον Βουλγαράκη έχουμε βρεθεί αρκετές φορές. Έχουμε κάνει πολιτική αντιπαράθεση. Βέβαια. Θα κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση. Αλλά την επόμενη στιγμή, ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία αυτό που είπα, ανθρωπιά, στην καθημερινότητα να μην μισεί, ας πούμε, ένας τον άλλον. Έχουμε πολλά κοινά, να πούμε, οι νέοι άνθρωποι και κυρίως υπάρχει ένας κοινός στόχος, που είναι καθοριστικός. Να αναδείξουμε και πάλι την πολιτική στο προσκήνιο. Αυτό κύριε. Δεν μπορούν να το κάνουν μόνο οι πολιτικοί ή οι νέοι πολιτικοί του Πασόκου ή της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ χρειάζεται να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με ήθος και αξιοπρέπεια. Το δείξατε, κύριε Τόγια, και πραγματικά δεν είναι συνηθισμένο γεγονός να παίρνεις έναν πολιτικό αντίπαλο, να τον φέρνεις μεσημεριάτικα στο στούντιο για να μιλήσει για κάποιον άλλον συνάδελφό και του. Πραγματικά, και με μεγάλη προθυμία, ναι. Και χωρίς καφέ. Και χωρίς καφέ. Σου υποσχόμαστε καφέ. Αυτό το χρόνο είναι στο Γιώργο. Πάντως, όχι. Βέβαια, ίσως ο κόσμος νομίζει ότι το έχουμε κάνει ησυχία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Βασίλης είναι από τα πιο ικανά νέα στελέχη του Πασόκ. Του εύχομαι να βγει και βουλευτής σε εκλογική περιφέρεια με Σταυρό προτιμήσεως και το θεωρώ πολύ. Θα είναι σχεδόν βέβαιο, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια γενιά στελεχών και στο Πασόκ που έχουν να κάνουν πράγματα και να δείξουν πράγματα στην πολιτική. Και είναι κρίμα που αυτή η γενιά είναι σε δεύτερο ρόλο σήμερα στο Πασόκ. Εγώ ειλικρινά δεν το λέω τώρα επειδή είναι στο στούντιο ο Βασίλης. Το λέω και το εννοώ. Βεβαίως με τον Βασίλειο, όπως σωστά είπε, έχουμε δώσει μάχες σκληρές και πολλές. Και θα δώσουμε και στο εξής, είναι βέβαιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα καλό αντίπαλο τον εκτιμάς πάντα. Βέβαια. Τον εκτιμάς. Λες, αυτός είναι καλός αντίπαλος. Ξέρει τι λέει ο άνθρωπος. Έχω ακούσει και βουλευτές που λένε μπουρδες στη Βουλή. Έχω ακούσει όμως τον Βασίλειο και λέω, γιατί να μην τα έλεγα εγώ αυτά που λέει αυτός. Μάλιστα. Έχω αναρωτηθεί εγώ μέσα μου, ας πούμε. Τελικά χρειάζεται. Ήταν καλή εξομολόγηση αυτή. Είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Έχω ακούσει και μπουρδες, σηκώνω και φεύγω. Ξέρεις τι βουλή. Αλλά έχετε ζηλέψει, δηλαδή. Έχω ζηλέψει και ζηλέψει. Την ομιλία κάποιου ναι, άλλου. Πράγματι, τα λέει καλά, λέω αυτός. Τελικά χρειάζεται τέτοια ανανέωση. Μα είναι δυνατόν να προχωρήσει η ζωή χωρίς αυτή την ανανέωση. Είναι δυνατόν να προχωρήσει η ζωή χωρίς την ανανέωση. Κοίταξε, άκουσε να σου πω κάτι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος έχει στρέψει την πλάτη στην πολιτική. Όταν άκη μου βλέπει, ξέρεις, ενδεχομένως τα ίδια πρόσωπα εδώ και ξέρω εγώ μισό αιώνα. Όταν ακούει τα ίδια πράγματα, όταν ακούει αναμασημένα φαγητά. Κάποια στιγμή ο κόσμος σου λέει εντάξει, το έχουμε ξαναδεί το έργο. Θα μου πεις τώρα το λες επειδή βλογάς τα γένια σου. Αισθάνομαι ειλικρινά σε δύσκολη θέση, γιατί είναι μια αλήθεια την οποία συμβαίνει, τη λέω εγώ που ανήκω σε τη γενιά αυτή. Είναι όμως έτσι, πώς θα το κάνουμε. Τι λέτε εσείς πάνω σε αυτό, κύριε Τόγια? Εντάξει, δεν φαίνεται αλήθεια ότι χρειάζεται να είμαστε πιο ριζοσπαστικοί. Χρειάζεται να λέμε διαρκώς κάτι περισσότερο και να αναζητούμε το καινούργιο. Έχει βαρεθεί, πιστεύετε, ο κόσμος τα παλιά πρόσωπα, τους παλιούς πολιτικούς? Εγώ θα έλεγα εξαρτάται κάθε φορά τι λένε οι παλιοί πολιτικοί. Ξέρετε, παρόλο που είμαστε νέοι πολιτικοί, δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Γιώργος, δεν έχω, ας πούμε, ένα κρυφορατσισμό σε σχέση με την ηλικία. Οι παλιοί δηλαδή να αποσύρονται. Νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να μετράει τη δύναμή του. Δηλαδή και ο νέος. Να μην υπερβάλλει αυτόν, να μην νομίζει ότι αυτός είναι και άλλος δεν είναι. Και ο άλλος βέβαια, ο μεγαλύτερος, να έχει υπόψη του ότι η επαφή με την πραγματικότητα και με τα νέα δεδομένα κάθε φορά της εποχής είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση και υπάρχουν ασφαλώς και όρια φυσιολογικά που τίθενται στον καθένα μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την εμπειρία των παλιών πολιτικών. Από εκεί, από αυτούς θα μάθετε, έτσι δεν είναι? Ναι, η οποία βέβαια δεν πρέπει να μετασχηματίζεται, ας πούμε, σε αυτάρκεια και σε αλαζονία. Και θα πρέπει αυτό που λέγεται ανανέωση να είναι κοινή υπόθεση όλων. Και εκτός από τα πρόσωπα θα πρέπει να συμβάλλουμε και στην ανανέωση των
ιδεών, των αρχών, των τρόπων που ασκούμε πολιτική, του τρόπου που μιλάμε, η ξύλινη γλώσσα και όλα αυτά. Αυτά είναι κοινή υπόθεση πια όλων των πολιτικών για να ξέρει και ο κόσμος και να καταλαβαίνει ότι υπάρχει διαφορά στην ιδεολογία. Όταν ακούει τον Γιώργο τον Βουλγαράκη και εμένα ή κάποιον άλλον, το ζητούμενο είναι να καταλαβαίνει σαφώς ότι αυτοί οι δύο οι άνθρωποι εξπροσωπούν διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις, διαφορετικές ιδεολογίες και να έχουν και το δικαίωμα της επιλογής. Και έχουν και σημεία επαφής μεταξύ τους. Πρόκειται πλέον δηλαδή σε εσάς τους νέους να χαράξετε έτσι αυτή την διαφορετική πινελιά πάνω στην πολιτική σκηνή και γενικότερα στην κοινωνία. Το βλέπουμε πάντως, είναι ένα βήμα φιλοδοξία. Αυτό. Το βλέπουμε πάντως σήμερα από αυτή τη συνομιλία που είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε, κύριε Τόγια, μαζί σας εδώ στο σπίτι του Γιώργου του Βουλγαράκη. Σας ευχαριστούμε πολύ και να ελπίσουμε αυτά που μας υπόσχεστε να τα κάνετε κάποια στιγμή. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Πάντως θέλω να πω ότι όταν προηγουμένως έλεγα για τους, έτσι, τα παλιά πρόσωπα, η παρατήρησή μου δεν αφορά τους παραδοσιακούς πολιτικούς ηγέτες. Δεν αφορά τον Καραμαλή, δεν αφορά τον Μητσοτάκη, δεν αφορά τον Παπανδρέου. Αυτοί ήταν τα φωτεινά παραδείγματα της γενιάς τους. Ανεξάρτητα από τι γνώμη μπορεί να έχει καθένας για κάθε πρόσωπο ξεχωριστά, οι άνθρωποι αυτοί δεν υπήρξαν τυχαίοι. Έτσι. Θα υπήρξαν τυχαίοι. Σε σημαντικό βαθμό έγραψαν τη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Και στον βαθμό αυτό δεν ήταν τυχαίοι. Εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Αναφέρομαι σε όλη την περιραίουσα ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί γύρω από αυτούς πολλές φορές. Γιατί ξέρεις, μπορεί ένα πρόσωπο να χαρακτηρίζει τη γενιά του, δεν είναι όμως όλη η γενιά ίδια. Έτσι, κάποια γενιά έχει φωτεινά παραδείγματα, έχει σκοτεινά παραδείγματα, έχει και ενδιάμεσα. Αυτά όλα συνθέτουν ένα πολιτικό παζλ το οποίο κανείς πρέπει να βλέπει. Γιώργο, σε παρατηρώ τόση ώρα και δεν ξέρω, δεν νομίζω να κάνω λάθος, Άκη. Ναι, μεν αγαπάς τη δουλειά σου, δουλειά θα τη χαρακτηρίσω την πολιτική, αλλά δεν έχεις αυτό το πάθος, έχεις και άλλα ενδιαφέροντα. Δηλαδή, βλέπω ότι η οικογένειά σου παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή σου. Κοίταξε, εμένα, αν μου πει τι θες την οικογένειά σου ή την πολιτική, εγώ θα διάλεξα την οικογένειά μου. Να σου ρωτήσω κάτι. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ακούω άλλους που λένε ότι η πολιτική είναι ερωμένη, την οποία χωροτεύει. Τίποτα. Η πολιτική είναι στο βαθμό που μπορείς να συμβάλλεις και στο βαθμό που σε εμπιστεύονται οι συμπολίτες σου να είσαι στην πολιτική. Στο βαθμό που δεν σε. Αυτό γυρίζεις πίσω εκεί που ήσουν. Δεν σε βάζει κανείς με το ζώο. Δηλαδή, το λες και το εννοείς. Αν σου έλεγα να διαλέξεις μεταξύ της πολιτικής και της οικογένειας, θα έλεγες την οικογένειά σου. Δηλαδή, δεν το σκέφτομαι ούτε ένα δευτερόλεπτο καθόλου. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή είδαμε προηγουμένως. Δεν ξέρω αν μπορούμε να την ξαναδούμε, Μαρία. Είδαμε προηγουμένως μία φωτογραφία φοβερή όπου βρίσκεσαι με την πιτζάμα σου και ένα φανελάκι μέσα στην κούνια του Απόστολου ή της Παυλίνας. Αυτό και εγώ δεν τη βλέπω. Σε λίγο θα μπορέσουμε να τη διαδούμε. Είναι μία από τις μπορείς να δεις πώς βρέθηκες εκεί μέσα. Να σου πω πώς βρέθηκες. Πώς χώρεσες καταρχήν μέσα στην κούνια της Παυλίνας. Η Παυλίνα ήθελε, την προσπαθούσε να την πτήσω να κοιμηθεί. Και δεν κοιμότανε. Επειδή, βέβαια είναι πάλι αυτογραφία. Επειδή λοιπόν αυτή είχε την τάση να ζηλεύει, αν της έπαιρνα δικά της πράγματα, λέω μήπως μπω στην κούνια της και ζηλέψει να μπει και αυτή στην κούνια της. Πράγματι έγινε. Μόλις μπήκα στην κούνια, άρχισε να κλαίει, ήθελε να μπει στην κούνια. Φύγεσαι από εκεί. Μπήκε μέσα δικό μου το κρεβάτι. Και κοιμήθηκε. Και αυτή η φωτογραφία. Νομίζω ότι τη βλέπουμε τώρα. Μπορούμε να τη δούμε τώρα. Η φωτογραφία την πήρε η Κατερίνα, επειδή τη φάνηκε από τα γέλια, μάλιστα αυτή είναι η πιο καλή. Η άλλη ήταν κουνημένη από τα γέλια. Δεν μπορούσαμε να συγκρατήσουμε ούτε εμείς που κάναμε αυτό το πράγμα. Και τελικά το αποτέλεσμα ήταν πως κοιμόταν η Παυλίνα, πήγαινε μήνα κάθε βράδυ έτσι. Έμπαινα εγώ στην κούνια, καθόμουν ένα λεπτό, έφευγα εγώ από την κούνια και μετά η Παυλίνα. Επινόησε δηλαδή ο μπαμπάς Βουλγαράκης διάφορα πράγματα για να μπορέσει η Παυλίνα να κοιμηθεί. Χρησιμοποιήσεις τέτοια μέθοδο. Θέλω να πούμε τα πράγματα κανονικά. Μην νομίζει ο κόσμος ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί από το μέσο Έλληνα. Είμαστε κι εμείς όπως όλα τα ζευγάρια. Έτσι έχουμε τις καλές στιγμές, έχουμε τις τσοχάδες μας, έχουμε τις αγάπες μας, έχουμε τα μούτρα μας, όλα τα πάντα. Έτσι, αυτό δεν το λέω για να απομυθοποιήσω τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι της ζωής των ανθρώπων πρέπει να είναι πραγματικότητα. Αυτό που είναι. Αυτό είναι. Η πρώτη και μεγάλη αγάπη λοιπόν, ασυζητητή, η οικογένεια, μετά έρχεται η πολιτική. Μετά, τι άλλα ενδιαφέροντα. Τι άλλο κάνει ο Γιώργος Βουλγαράκης. Κοίτα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσουν τα σπορ πολύ. Και μάλιστα. Να τα βλέπω και να τα κάνω. Γιώργο μου, συγγνώμη που θα σε διακόψω. Αλλά η Παυλίνα κάτι θέλει να μας πει. Τι θέλει να πει η Παυλίνα για τον μπαμπά της. Πες το, Παυλίνα. Δεν θα σου κάνω την ερώτηση ποιον αγαπάς περισσότερο, βέβαια, τον μπαμπά ή τη μαμά. Μη μας την θέλεις να μας πεις. Σου λείπει ο μπαμπάς. Νομίζω ότι θα της έρθει αυθόρμητα. Μη μου κουνάς το κεφάλι, γιατί προηγούμενος μου έκανες κάτι γέλια περίγραπτα. Σου λείπει ο μπαμπάς. Θα ήθελες να τον βλέπεις περισσότερες ώρες τον μπαμπά μέσα στο σπίτι. Ναι. Ασχολείται μαζί σου, παίζει μαζί σου όταν είναι εδώ. Και τι παιχνίδι παίζετε, ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι? Κρυφτό. Κρυφτό μέσα στο σπίτι, ε. Mm. Αλλά εδώ σε βλέπω και ζωγραφίζει. Σε βοηθάει ο μπαμπάς στη ζωγραφική? Δεν ξέρω. Λίγα πράγματα. Δεν ξέρω, δεν πιάνει το χέρι του μπαμπά στη ζωγραφική. Παυλίνα, ο Απόστολος πού βρίσκεται ο αδελφός σου?
Ο Απόστολος πού βρίσκεται? Νομίζω ότι πήρε το ξύφος του και μονομαχεί κάπου σε κάποιο άλλο δωμάτιο. Έφυγε, μας βαρέθηκε ο Αποστόλης και έφυγε. Κοιμάται ο Αποστόλης. Α, είναι η ώρα του. Είναι τόσο ενδιαφέρον ο μπαμπάς. Λες Γιώργο, να νίσταξες το γιο. Πανηγυρίζει στο γήπεδο το Αποστόλη. Να μας πεις τελικά τι άλλο κάνεις εκτός από την πολιτική. Κοίτα να δεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα. Έχεις πολλές φωτογραφίες που κολυμπάς. Είσαι χειμενός κολυμβητής. Όλα τα κάνω εγώ. Μ' αρέσει και με κολυμπάω, ξέρω εγώ, και καλοκαίρι και χειμώνα και με κανονικά, με μπουκάλες. Τα κάνω όλα τα πάντα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ επίσης το rafting. Το οποίο το ανακάλυψα σχάτως. Και του δώσες να καταλάβει. Του δώσες να καταλάβει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά στον Εύβοινο, εκεί στο χωριό της κυρίας, κοντά στην Αύπακτο. Σε ακολουθεί η κυρία στο ράφτινγκ, μπαίνει μέσα στην. Τώρα δεν μπαίνω. Όχι, και σε ίδια κατάσταση όταν δεν είχε. Περιμένω, ζηλεύω τρομερά που μπήκε χωρίς εμένα. Έκανα σκηνή. Και η Παυλίνα ζηλεύει. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω κάπου να βλέπω αγώνες στο μπάσκετ. Τώρα βέβαια είσαι και περιχαρής, έτσι. Η ομάδα σου πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν το πίστευα. Είχα ετοιμάσει να σου φέρω ένα κασκόλ του Ολυμπιακού να σου δώσω ως δώρο. Θα το έπαιρνες. Γιατί υπάρχει Ολυμπιακός στην οικογένεια. Υπάρχει Ολυμπιακός στην οικογένεια. Υπάρχουν κασκόλ κόσμοι. Την κρίσιμη βραδιά τι έγινε εδώ πέρα? Εμείς είμαστε πλουραλιστές. Υπήρχε πρόβλημα. Την κρίσιμη βραδιά, επειδή εγώ δεν είμαι τόσο φανατική, ήθελα να περάσουν και οι δύο ομάδες στο Final Four. Θα ήμουν πολύ ευτυχής. Θα ήμουν πολύ πιο ευτυχής εάν παίζανε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τέλος και κέρδιζε Ολυμπιακός, όπως καταλαβαίνεις. αλλά όχι, υπήρχε ηρεμία. Παρόλο που όταν είδα τον Ολυμπιακό να χάνει, στενοχώρηθηκα πάρα πολύ. Πάντως νομίζω ότι ο Απόστολος είναι μαζί σου Ολυμπιακός. Παυλίνα, είσαι Παναθηναϊκός μαζί με τον μπαμπά. Κάποια στιγμή όμως ακούσαμε και ΑΕΚ εδώ. Μπήκε και μια ΑΕΚ μες στη μέση. Ο Αποστόλης γενικώς ό,τι ακούει στα αθλητικά είναι. Ακούει να φωνάζουν Πανιόνιος, φωνάζει Πανιόνιος. Ακούει ΑΕΚ, φωνάζει ΑΕΚ. Δεν έχει ακόμα διαμορφωμένη άποψη. Πάντως βλέπω ότι δεν είναι σημείο αντιπαράθεσης η ομάδα. Όχι. Ο Γιώργος όμως είναι φανατικός. Κοίταξε, φανατικός όχι. Φανατικός όχι. Μου αρέσει ο αθλητισμός, μου αρέσει να παρακολουθώ. Μου αρέσει να πηγαίνω στο γήπεδο όταν έχω καιρό, γιατί ξέρεις, δεν μπορείς πάντα, δεν έχεις πάντα τον χρόνο. Είμαι πιο πολύ μπασκετικός, να σου πω την αλήθεια, γιατί έχει πιο πολύ ένταση. Πιο πολλές συζητήσεις. Πώς δεν ασχολήθηκες με τον μπάσκετ? Έπαιζα εγώ. Α, έπαιζες. Ναι, έπαιζα. Είσαι μόνο επειδή μπασκετικός, μόνο για το λόγο που είπες, ή γιατί σε έχει κουράσει, ίσως έχει αποθήσει εικόνα μετά από κάθε αγώνα ποδοσφαίρου, σπασμένα μαγαζιά, σπασμένα καθίσματα μέσα στα γήπεδα, ξύλο πάρα πολύ, βία. Τα πράγματα οπωσδήποτε είναι καλύτερα από την παλιά. Στη δεκαετία του 80 υπήρξε μια έκρηξη στο ποδόσφαιρο. Ήταν τότε που βγήκαν πρώτη φορά οι χούλιγκαν στα γήπεδα, να θυμάσαι μια μεγάλη κουβέντα, ήταν πολύ μεγάλη συζήτηση. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς ο αγώνας, το μπάσκετ, μου αρέσει το ποδόσφαιρο πολύ. Και όταν έχω το χρόνο, πραγματικά πάω στο γήπεδο. Το μπάσκετ τι συμβαίνει, σου προσφέρει πιο γρήγορο, είναι ένα σπόρο με περισσότερη ένταση. Δηλαδή είναι πιο κοντά στο χαρακτήρα. Πιο γρήγορο ρυθμό. Ναι, έχει ένταση, ξέρω εγώ, το αποτέλεσμα ανατρέπεται σε δευτερόλεπτα μέσα, η διαφορά 10 πόντων δεν σημαίνει και τίποτα. Ενώ στο ποδόσφαιρο, μου βάλει ένα γκολ. Το παιχνίδι είναι πιο στατικό, πάει πιο ήρεμα. Όχι πως δεν έχω ενδιαφέρον, βέβαια. Θέλεις ένταση στη ζωή. Ναι. Σ' αρέσει. Ναι, μ' αρέσει. Ησυχία δεν έχει, για να σας το πω εγώ. Για πες μας εσύ, ξέρεις καλύτερα. Ησυχία δεν έχει. Απορώ, αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει κάποτε να καθίσει με ένα βιβλίο στο τζάκι. Κάτι. Να χαλαρώσει. Αυτά δεν είναι για μένα, όχι. Ο Γιώργος μονίμως κάτι πρέπει να κάνει. Δηλαδή και, τις ώρες που είναι μέσα στο σπίτι, δεν θα καθίσει έτσι στον καναπέ να δει. Όχι, διαλύει το σπίτι μαζί με τα παιδιά. Έχει αυτή τη τάση. Εσύ είσαι λίγο πιο ήρεμος τύπος μου. Εγώ είμαι πολύ ήρεμος τύπος. Δεν θα πρέπει να είναι ήρεμος στην οικογένεια. Έτσι ακριβώς. Κάποιος πρέπει να είναι πιο χαλαρός. Θέατρο, κινηματογράφος, πηγαίνετε, σας αρέσει, Γιώργο? Ναι, και φέτο είδαμε και καλές παραστάσεις. Κοίτα, όλα αυτά τα πράγματα είναι υπό την αίρεση ότι σε αφήνει ο χρόνος σου, σε αφήνει η δουλειά σου. Να σου πω την αλήθεια, παλιά με την Κατρίνα πηγαίναμε πάρα πολύ σινεμά. Κάποια φορά σταμάτησα διότι δεν μπορούσα να απολαύσω ένα έργο όταν πηγαίνω στο σινεμά. Δηλαδή πήγαινα, ο κόσμος, καλοσύνη του βέβαια, έτσι, θέλει να σου μιλήσει, να σε σκουντίξει, να σου πει, να σου κάνει, να σου δείξει, με αποτέλεσμα να μην βλέπεις έργο. Έτσι είχα πάει 4-5 φορές, ειδικά τελευταία ας πούμε. Και μπορώ να σου πω ότι στο τελευταίο μάλιστα έργο έφυγα στη μέση, αναγκάστηκα να φύγω στη μέση γιατί δεν μπορούσα να το δω. Και από ένα σημείο και μετά, ξέρεις, αυτή η καταδάκη κουραστική. Οπότε
Για να είμαι ειλικρινής, έχω σταματήσει λίγο να πηγαίνω στο σινεμά, παρότι είναι κάτι το οποίο το θέλω πάρα πολύ. Θέατρο πήγαμε δύο-τρία θέατρα φέτο. Ήταν ευολικό το πρόγραμμα και πήγαμε. Μας αρέσει όμως γενικά αυτού του είδους η διασκέδαση. Πώς περνάτε τα βράδια, πώς διασκεδάζετε, τι κάνετε, φίλους, σπίτι. Με φίλους. Επειδή έχουμε να βλέπουμε φίλους. Ναι. Παρασκευή και Σάββατο. Ναι, ναι. Τα υπόλοιπα βράδια είναι των παιδιών. Είπες έτσι προηγουμένως για το θέατρο. Υπάρχει μια στροφή του κόσμου στον κινηματογράφο και το θέατρο, θεωρείς, από τα άλλα είδη διασκέδασης? Κοίτα να σου πω κάτι. Να σου πω. Εμείς με την Κατερίνα πάντα πηγαίναμε θέατρο. Μπορεί να πηγαίναμε πολύ. Δηλαδή, ξέρω να υπήρχε χρονιά που πήγαμε μία φορά ή δύο. Και να υπήρχαν άλλες που πήγαμε, ξέρω εγώ, τους περισσότερους θεάσους. Mm-hmm. Εξαρτάται από τα κέφια μας και τα έργα που παίζονται, έτσι, γιατί δεν είναι πάντα όλα καλά. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι βλέπω περισσότερο κόσμο. Η φέτο τουλάχιστον είδα περισσότερο κόσμο. Και όχι μόνο σε πρεμιέρες, γιατί δεν πήγα μόνο σε πρεμιέρες. Πήγα και μετά από πρεμιέρες, κανονικά, πίσω στα πίσω καθίσματα, χωρίς να με πάρουν καν χαμπάρι οι ηθοποιοί ότι πήγαμε και τους είδαμε. Το λέω αυτό γιατί συνήθως στις πρεμιέρες υπάρχει, ξέρεις, και ένα show-off, δηλαδή να φωτογραφηθούμε κτλ. Λοιπόν, το ίδιο και στο σινεμά. Βέβαια, το σινεμά έχω την αίσθηση ότι πάντα ήλκε ένα μεγάλο κομμάτι, κυρίως νέων ανθρώπων. Ειδικά φέτο έχουν παιχτεί και καλά έργα στα σινεμά και νομίζω ότι ο κόσμος ξαναγυρίζει σε αυτού του είδους τη διασκέδαση. Εγώ δεν προσωπικά, θα μου επιτρέψεις να πω και κάτι, είχα αγωνιστεί πάρα πολύ για να διατηρηθούν τα θερινά σινεμά. Σαν υπουργός περιβάλλοντος, είχα φροντίσει να χαρακτηριστούν ως διατηρητέα τα κτίσματα των θερινών σινεμά. Μεγαλώσαμε με αυτά. Έτσι. Δηλαδή, εγώ θα το θεωρήσω πολύ μεγάλη απώλεια για την πόλη μας τα σινεμά αυτά να εκλείψουν. Και τα παιδιά μου, ξέρω εγώ, θα φτάσουν σε μια ηλικία που θα πρέπει να πάνε ή όπως πηγαίναμε εμείς, ξέρω εγώ, να μην τα γνωρίσουν. Mm-hmm. Το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη απώλεια. Και πιστεύω ότι ορισμένα τέτοια πράγματα που έχουν έτσι ένα παραδοσιακό χαρακτήρα στην Ελλάδα, γιατί προφανώς δεν μπορεί να βρει ανοιχτά σινεμά στην Ολλανδία, ούτε στην Αγγλία. Έτσι, λοιπόν, πρέπει να τα διατηρήσουμε παντιοτρόπως. Νομίζω ότι... Είναι λίγο ρομαντικός, λίγο έτσι ονειροπόλος. Δεν βγάζει κάτι τέτοιο. Είναι και στις υπόλοιπες. Δεν είμαι ρομαντικός. Είναι ρομαντικός, Κατερίνα. Είναι ο άνθρωπος που ξαφνικά θα σου φέρει λουλούδια, που ξαφνικά θα κάνει κινήσεις τέτοιες. Εκεί που δεν το περιμένεις, δηλαδή. Απρόβλεπτος. Ναι, απρόβλεπτος. Αυτό δεν είναι το καλύτερο. Να μην το πω αφού είσαι. Αυτό είναι το καλύτερο. Να μην ξέρεις τι περιμένεις, έτσι δεν είναι. Είναι πολύ. Σωστός. Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργο, η Αθήνα, χίλια μύρια κακά. Τι προσπάθησες να αλλάξεις? Κοίτα, εγώ είχα βάλει 3-4 πράγματα στο μυαλό μου. Τα οποία προσπάθησα από την πρώτη ώρα να καταπιάστηκα με αυτά, δηλαδή, και προσπάθησα να τα προσεγγίσω. Οπωσδήποτε το πρόβλημα της Αθήνας δεν μπορεί να λυθεί ούτε σε ένα χρόνο, ούτε σε μια τετραετία. Θέλει ένα σχεδιασμό, όχι να μην σου πω υπερκομματικό, υπερεθνικό, με μεγάλο χρονικό ορίζοντα κτλ. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει βήματα πολλά. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή πρέπει να παραδεχθώ ότι από τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν γίνει βήματα. Από κουλουμπί και μετά έχουν γίνει σταθερά βήματα. Λοιπόν, εγώ καταπιάστηκα περισσότερο, αν θέλεις, με τη φύση. Δηλαδή προσπάθησα, ξέρω εγώ, να έδωσα πολύ μεγάλη έμφαση στα διατηρούμενα είδη, στα απειλούμενα είδη, στα εθνικά πάρκα. Στα οικολογικά πάρκα. Προσπάθησα, ξέρω εγώ, να καθιερώσω τα προϊόντα με το οικολογικό σήμα. Δηλαδή, πιστεύεις ότι έχει ανάγκη σήμερα ο σημερινός άνθρωπος να έρθει κοντά στη φύση? Μα συζητάς. Εγώ νομίζω ότι χωρίς αυτό δεν είσαι άνθρωπος. Κοίταξε, δεν είναι τυχαίο. Μ' άκουσες προηγουμένως και σου είπα, όταν με ρωτήσατε πώς μεγάλωσα, σου είπα ότι εγώ έπαιζα στη γειτονιά. Πιστεύω, παιδιά, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των σημερινών παιδιών που μεγαλώνουν. Δεν έχουν γειτονιές, έτσι. Είναι ότι δεν έχουν παίξει ποτέ με τη λάσπη. Βέβαια, εγώ λασπόθηκα. Πόμα. Εγώ ήμουν σε αλάνα. Με ακουμπήσαν τσουκνίδες. Ξέρω να ξεχωρίζω, ας πούμε, το αγκάθι από το καλό λουλούδι. Αυτά όλα τα παιδιά μου τα βλέπουν ή όταν τα πάω εγώ έξω, ή όταν, δηλαδή στη φύση, ή από την τηλεόραση. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα, παιδιά. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, διότι αυτά αλλοιώνουν και το χαρακτήρα των παιδιών. Δεν είναι τυχαίο ότι στις πόλεις αυτές που αυτά έχουν εγκαταλειφθεί προπολού, έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα. Ξέρεις ότι διάβαζα προχθές ένα ξένο περιοδικό, ένα 7% των παιδιών στη Νέα Υόρκη πιστεύουν ότι τα φυτά αναπτύσσονται στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή νομίζουν ότι τα μήλα, τα χλάδια, ναι. Φυτεύονται στα σούπερ μάρκετ. Δεν έχουν αίσθηση των πραγμάτων. Πώς ακριβώς γίνεται. Ναι, λοιπόν, πήγε αποξένωση από τη φύση. Θέλω με λίγα λόγια να πω ότι αυτό είναι γενικότερο πρόβλημα της ανθρωπότητας. Η ανθρωπότητα πρέπει να ξαναγυρίσει στους ρυθμούς της φύσης. Στους κανόνες της φύσης.
η οποία έχει μία ικανότητα να αυτοδιορθώνεται. Τα λάθη της τα διορθώνει η ίδια η φύση. Εμείς προσπαθήσαμε να παρέμβουμε σε αυτά. Το πληρώνουμε. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν βήματα που να ξαναγυρίσουν τον άνθρωπο στις διαδικασίες της φύσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρώτος λοιπόν στόχος ήταν η επιστροφή στη φύση, να πούμε. Να μην πούμε επιστροφή στη φύση, να πούμε η αποκατάσταση εκεί που υπήρχαν βλάβες τεράστιες και η προσπάθεια να διατηρηθούν, ας πούμε, είδη τα οποία είναι υπό απειλή. Ας πούμε, η θαλάσσια φώκια, μονάχους μονάχους. Ναι. Θα μου πεις, κοιτάξτε να δεις, τι σημασία μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, η μονάχους μονάχους. Ακούστε, υπάρχει μια ζωική αλυσίδα. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη ακόμα και από το σκουλίκι. Όταν πάψει να υπάρχει ένας ενδιάμεσος κρίκος, θα αποκοπεί η αλυσίδα. Είναι λοιπόν πολύ εγωιστικό για τον άνθρωπο να πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό το είδος δεν χρειάζεται, είναι του πεταματού. Φαντάσου ότι εγώ θυμάμαι εποχή, και το είχα διαβάσει κιόλας δηλαδή, που το ελληνικό κράτος χρηματοδοτούσε να σκοτώνονται τα δελφίνια γιατί χαλούσαν τα δίχτυα. Ναι, ναι. Βεβαίως. Μιλάμε για καταστάσεις τρελές δηλαδή. Βλέπεις καμιά φορά, ας πούμε, εικόνες κυνηγών που σκοτώνουν πουλιά, ξέρω εγώ, ακαθορίστως και σε πιάνει η ψυχή σου. Αυτά τα πράγματα τα πληρώνουμε, παιδιά. Τίποτα δεν ξεχνιέται. Η φύση, ό,τι της κάνεις, θα σου το επιστρέψει κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο. Είναι βέβαιο αυτό. Ξέρεις κάτι, όποιος ασχολείται με το περιβάλλον παθιάζεται. Ναι, αυτό βλέπουμε. Ναι, τόση ώρα μας μιλάς για το περιβάλλον. Όποιος ασχολείται με το περιβάλλον παθιάζεται. Εγώ το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν ότι. Όχι μόνο, ας πούμε, ασχολήθηκα, παθιάστηκα εγώ προσωπικά, οδήγησε στο να γράψω και να δημοσιεύσω επιστημονικά περιοδικά πάνω από 10-15 άρθρα σχετικά με το περιβάλλον. Και μπορώ να σου πω να εξειδικευτώ και στα οικονομικά του περιβάλλοντος από προσωπικό μου, έτσι, από προσωπικό μου ενδιαφέρον. Το περιβάλλον παθιάζει. Πιστεύεις ότι κατάφερες κάτι και πώς το είδες αυτό, το είδες στις αντιδράσεις του κόσμου? Πού ναι, κατάφερα. Νομίζω ότι ναι, κατάφερα. Δηλαδή πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό κάποια πράγματα γίνανε. Μπορεί αυτά να μην ήταν, ξέρεις, συγκλονιστικά. Σου λέγα προηγούμενο, το θαλάσσιο πάρκο, ας πούμε, της Φώκιας. Ναι. Έτσι. Στον πύργο Βασιλής, στο οικολογικό πάρκο. Στο Σιλεπίτσαρη, πάλι το οικολογικό πάρκο. Είναι εδώ πίσω η πεζοδρομή στα Εξάρχεια. Είναι πράγματα που τα πήρα, ξέρεις, ζεστά. Το Αττικό Άλσος. Είναι πράγματα που με ενδιαφέρανε. Τα πήρα ζεστά. Σε βλέπουμε ότι ζεις μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Εσύ το επέλεξες. Ναι, ναι, ήταν επιλογή. Ήταν επιλογή. Και να είσαι κοντά, ή αισθάνεσαι παιδί έτσι. Όχι, όχι. Να σου πω, είναι επιλογή που καθορίζεται καταρχήν από τη δουλειά μου και τις απαιτήσεις της, από την οικογένειά μου και το ρυθμό που θέλω να τους βλέπω και τη διάρκεια που θέλω να τους βλέπω. Καθορίζεται επίσης από τους φίλους μου. Γιατί πάρα πολλοί φίλοι μου είναι πάρα πολύ κοντά. Και το γεγονός ότι γενικά το κέντρο παιδεία βολεύει. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα θες, πείσαι σε σινεμά σε 5 λεπτά. Ωστόσο, όμως, επειδή αγαπάς τόσο πολύ τη φύση και το περιβάλλον, θα πρέπει να κάνεις να μένεις προς τα πάνω, ε. Όχι, το υποκαθίσταται αυτό. Διότι πώς? Πάμε συχνά στην Αύπακτο, που είναι μέρος στο οποίο κατάγεται η Κατερίνα. Πάμε στην Κρήτη, που είναι μέρος που κατάγομαι εγώ. Έχουμε ένα ξεχωριστό μικρό στο Σούνιο, που μας λύνει το πρόβλημα, ξέρεις, της Αθήνας. Δηλαδή, φροντίζομαι να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στη φύση. Αλλά... Κατερίνα, να φανταστούμε ότι τελικώς όταν φεύγετε από την Αθήνα, τον ψάχνει στα όρια και τα βουνά. Μαζί με τη θάλασσα. Στη θάλασσα. Βγαίνουμε παρέα. Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Σ' αρέσει η φύση. Είχε συνεργαστεί με τον Γιώργο όταν ήταν υφυπουργός στα προγράμματα που εκπονούσε για την Αθήνα? Δεν τα ήξερα καν. Δεν τα ήξερες καν. Απλώς μου είχε κάνει εντύπωση. Εξηγούμε ιδιότροπος άνθρωποι, να ξέρεις. Μία φορά που είχαμε πάει σε μια έκθεση. Σου βγαίνει τελείως. Για το ιδανικό σπίτι, θυμάμαι, γινόταν μια έκθεση τέλος πάντων. Και με το που μπαίνουμε μέσα, πέσανε πάνω μας. Ήταν ένα περίπτερο των κυνηγών, όπου πέσανε πάνω μας και του λέγανε του Γιώργου διάφορα, τον βρίζει.